έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες τους 10 χρόνια πριν. Φανταστείτε λοιπόν κάποια σχολεία τα οποία θεωρούνταν ακατάλληλα πριν 10 χρόνια, σε τι κατάσταση θα βρίσκονται σήμερα. Οι γονείς έχουν φτάσει στα όρια τους. Ανησυχούν πολύ για την ασφάλεια των παιδιών τους. Την προηγούμενη Τετάρτη που είχαμε καλέσει εδώ τους συλλόγους μας, συντόνισαν την από κοινού βάση για να κλείσουν τα σχολεία αυτά. Στη συζήτηση που είχαμε μεταξύ τους και τους αναφέραμε ότι αυτή είναι η έστατη λύση για να αναδείξουν το πρόβλημα και να πιέσουν, μας είπαν πως έχουν εξαντλήσει όλες τις προηγούμενες λύσεις. Το 19ο και το 21ο στεγάζονται σε κοντέινερ. Το 18ο σε λιώμενα βαρέως τύπου και το 9ο είναι ένα πολύ παλιό κτίριο με πολύ σοβαρά προβλήματα, το οποίο βρίσκεται και σε τρία επίπεδα, οπότε αυτό από μόνο του καθιστά τον προάβλιο χώρο επικίνδυνο. Και μόνο τον προάβλιο χώρο χωρίς να συζητήσουμε για τους χώρους μέσα. Όλα λοιπόν αυτά τα σχολεία έχουν επικίνδυνους άγριους χώρους. Έχουν υγρασία, έχουν μικρές αίθουσες πολυκερισμένες και μισοκατεστραμμένες. Φθαρμένα πατώματα. Στα κοντέινερ στηβάζονται 30 παιδιά. Όταν βρέχει, μας είπαν οι γονείς ότι βρέχονται τα παιδιά και ανοίγουν ομπρέλες ή θα πάνε σε μια γωνία που δεν βρέχει, σε εκείνο το σημείο δεν μπαίνει μέσα το νερό. Τα πατώματα είναι φθαρμένα. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν είναι αυτές που αρμόζουν στα παιδιά του Δημοτικού, ώστε να μπορέσουν να λάβουν τα απαραίτητα εφόδια που δικαιούνται από το Δημόσιο Σχολείο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι δεν είναι ούτε ασφαλή, αλλά και εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να τηρούνται και οι συνθήκες υγιεινής αυτά τα σχολεία στην κατάσταση που βρίσκονται. Υπάρχει μια κινητοποίηση από την πλευρά του Δήμου. Έχει γίνει μια προσπάθεια να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ τα 3 από τα 4 σχολεία, γιατί το 19ο δεν έχει μελέτη, δεν έχει εκπονηθεί μελέτη, για τα υπόλοιπα υπάρχουν μελέτες. Εμείς θέλουμε να σας ενημερώσουμε, δεν θέλω να πω πολλά λόγια, θέλουμε να σας ενημερώσουμε, να σας κοινοποιήσουμε και να αναδείξουμε το σοβαρό αυτό πρόβλημα της σχολικής στέγης. Τουλάχιστον για αυτά τα 4 σχολεία, γιατί όλα αυτά προβλήματα. Από τους βουλευτές της περιοχής μας που είναι σήμερα εδώ, ζητάμε να γίνουν ερωτήσεις στη Βουλή και να πιέσουν το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Υποδομών, και κατά συνέπεια, και κατά συνέπεια την ΚΤΠΑΕ, που είναι ο αρμόδιος φορέας, έχει τη δυνατότητα να χτιστούν αυτά τα σχολεία, να γίνει ανέγερση αυτών των σχολείων, υπάρχουν, έχουμε τέτοια ενημέρωση, δεν ξέρω πού σταματάει η όλη διαδικασία. Ακούγονται διάφορα. Θα μας πούνε εδώ και οι άνθρωποι που έχουν εξετάσει το θέμα πιο διεξοδικά. Από την περιφέρεια Αττικής θα θέλαμε να είναι αρρωγή στην προσπάθειά μας, να είναι δίπλα μας και να δοθεί από την περιφέρεια μια έκτακτη επιχορήγηση για τις επισκευές και συντηρήσεις των σχολείων. Αντιλαμβανόμαστε ότι και αυτά τα σχολεία, μέχρι να γίνει η ανέγερσή τους, σε τι κατάσταση είναι, ίσως χρειαστεί τα παιδιά να μεταφερθούν που θα χρειαστεί και σε κάποιους άλλους χώρους, οπότε χρειάζονται για όλα αυτά χρήματα. Τελειώνοντας να πω ότι ως γονείς εμείς διεκδικούμε για τα παιδιά μας σχολεία σύγχρονα, ασφαλή, αξιοπρεπή. Ζητάμε τη βοήθειά σας για να ξεκινήσουν να χτίζονται τα σχολεία αυτά.